Σε όλους καθυστέρησε η καραντίνα. Σε άλλους τα ταξίδια σε εξωτικά μέρη, σε άλλους το ξέφρενο παρτάρισμα. Εμάς μας πήρε το Πάσχα και την κρεατοφιέστα που το συνοδεύει. Αυτό σημαίνει πόλεμο! Θα ψήνουμε όλο το καλοκαίρι, ρε παλιωμαλακές, γαμώ την π***α σας. Θα ψήσουμε κρέατα, ψάρια, λαχανικά, ανθρώπους. Τελειώσατε. Αυτοί είναι οι κανόνες για τα μπαρμπεκιού εν έτη 2021. Τα πρόβατα! Ο πόλεμος των ψητών θέλει στρατηγική. Το φαΐ στο μπαρμπεκιού είναι σαν τη Φόρμουλα 1. Θέλει και ταχύτητα και καλή pole position για να κερδίσεις. Πιάστε από νωρίς ένα καλό σποτ κοντά στην πισαριά. Υπερασπιστείτε το από εχθρούς που τσιμπάνε μπριζολίδια σαν κοράκια. Είστε καλά! Το πιρούνι έχει πολλές χρήσεις. Το κρέας θέλει το κρούτου. Καλό είναι οι παρόντες να έχουν καλή σχέση με το κρέας. Αν υπάρχουν χορτοφάγοι, ψήστε τους! Να μην έρθουν. Όχι εντάξει, στο 2021 είμαστε, δεν υπάρχει λόγος για ακρότητες. Ας κάνουμε το μπάρμπεκιου συμπεριληπτικό με κάτι το οποίο δεν είναι κρέας. Ψήστε τους ένα κοτόπουλο. Μόνο κότα-κότα, ελάτε, δεν θέλει και καφέ. Βρείτε το κατάλληλο πόστο. Το σωστό είναι να δείχνετε ότι βοηθάτε, χωρίς όντως να το κάνετε. Η πιο σημαντική δουλειά είναι ο ψήστης, αλλά η ζέστη στην ψησταριά είναι μόνο για τους τολμηρούς. Επίσης, μη μαζεύεστε τριγύρω να σχολιάζετε τη δουλειά του ψήστη. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Παράδειγμα, υπάρχει αυτός ο τύπος που λέει «Νομίζω αυτή η μπριζόλα θέλει γύρισμα». Μην είστε αυτός ο τύπος. Γίνετε ο άνθρωπος που κρατά τις μπύρες παγωμένες και θα σας στήσουν άγαλμα. Απλό. Φάτε ό,τι δεν είναι καρβουνό. Είχατε και στο χωριό σας steakhouse. Άμα τρώτε μόνο medium rare θα παίξει πολύ πίνακα. Διαβάσα αυτό που λέει «A skilled vet could save this chicken». Καταρχάς, medium rare τρως άμα έχεις αγοράσει πανάκριβο μοσχάρι σπουδαγμένο με μεταπτυχιακά από την Ιαπωνία. Όχι τις χοιρινές μπριζόλες που αγόρασε επειδή είχε φοιτητική προσφορά στο σούπερ μάρκετ κατά το σπίτι σου. Γι' αυτό φάε ό,τι βγαίνει από την ψαριά. Αν τουλάχιστον δεν μπορεί να χρησιμεύσει ακάψιμο σε καράβι. Όχι άλλο κάρβουνο! Μην ξεχνάτε τη διατροφή σας. Η σωστή διατροφή βασίζεται στα φρούτα και τα λαχανικά. Ραπανάκια και μαρούλια. Οπότε, για κάθε 8 μπριζόλες σε 9 πανσέτες, φάτε μία μπουκιά σαλάτα και μία φέτα καρπούζι, έτσι. Και αποφεύγετε τον άμεσο θάνατο από θρόμβωση και δεν μπορεί να σας πει κανείς τίποτα. Επίσης, το καλοκαίρι είναι σημαντικό να μένουμε ενυδατωμένοι. Και οι επιστημονικές μας έρευνες έχουν δείξει ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το νερό με την πύρα. Δεν το λέμε εμείς. Ήταν επιστήμονες, ήταν μορφωμένοι άνθρωποι. Όλος ο κόσμος τον λέει άνθρωποι. Και σε αυτούς που λένε ότι το καλοκαίρι χρειάζεται beach body. Μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά αυτό είναι το τέλειο σώμα παραλίας. Όποιος διαφωνεί, είμαστε έτοιμοι για ψύχρεμο διάλογο. Φορτώματα θα έχεις, μικρέ.